Libero 107,4. Νιώθει. Ο Άρης αντιμετωπίζει το Σάββατο την ΑΠΕΛ Αγκαδά. Είναι το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική και θα βρει δύο δικά του παιδιά στην ομάδα του Αγκαδά. Τον Γιάννη το Μάντζαρη, τον νεαρό τερματοφύλακα, αλλά και τον Καλούδη το Λεμονί. Εμείς θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Γιάννη το Μάντζαρη, ο οποίος εδώ και λίγο καιρό είναι παίκτης της ΑΠΕΛ Αγκαδά και θα μας βοηθήσει έτσι να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Γιάννη, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Είσαι καλά, καταρχάς? Όχι, θα είμαστε γεροί. Όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Άλλωστε, εσύ είσαι πολύ μικρό σε ηλικία ακόμη, έχει όλο το μέλλον μπροστά σου. Καινούριο ξεκίνημα για σένα. Πήγες στην ομάδα του Λαγκαδά, η οποία είναι νεοφώτιστη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πώς είναι και τα πράγματα, καταρχάς πες μας? Για μια νεοφώτιστη ομάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει τίποτα ότι μια ομάδα είναι νεοφώτιστη. Έχει στη διοίκηση κάποιους ανθρώπους οι οποίοι την αγαπάνε πολύ την ομάδα και είναι πολύ εργατικοί. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή τους για να φτάσουν εδώ πέρα και πονάνε και τα χρήματά τους και την ομάδα και το κάνουν όλο αυτό με αγάπη και είναι δίπλα μας. Καθημερινά μας βοηθάνε. Έχουμε και τις εγκαταστάσεις να έχουμε το γήπεδο της ΑΠΕΛ, το δημοτικό στάδιο, έχουμε και άλλα δύο γήπεδα να προπονούμαστε. Είναι δηλαδή πάρα πολύ καλό το επίπεδο και για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι όπως έχει γίνει και η ΓΑΜΑ Εθνική το επίπεδό της. Είναι μια ομάδα που τη χρειάζεται η κατηγορία και το ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ναι, ενδιαφέρον. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το πώς έχει διαμορφωθεί το κλίμα και όλα μέσα στην ομάδα μέχρι τώρα. Ενδιαφέρον ακούγεται για μια ομάδα νεοφώτιστη στη ΓΑΜΑ Εθνική με τα δεδομένα που συναντήσαμε και πέρυσι κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ακούγεται έτσι κάτι πολύ καλό να γίνεται εκεί. Βέβαια, έχει όλα τα φόντα να εδραιωθεί στην κατηγορία, να καθιερωθεί και ποιος ξέρει, στο μέλλον μπορεί να πετύχει και κάτι παραπάνω. Εκεί η περιοχή σας βοηθάει, σας συμπαρίσταται στην προσπάθεια γενικότερα? Ναι, και οι άνθρωποι εδώ πέρα το έχουν δει πολύ ζεστά, είναι ποδοσφαιρόφιλοι, σαφώς, έρχονται και στο γήπεδο, με τη δόξα δρά μας πριν μια αγωνιστική γέμιση του γήπεδο, εντάξει, είναι τεράστιες χωρητικότητες, αλλά και το γεγονός ότι γέμισε, ότι ήρθαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους για να δουν το παιχνίδι, δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα και την αγαπάνε και τους ενδιαφέρει. Το Σάββατο έχετε ένα παιχνίδι που νομίζω για την ΑΠΕΛ Αγκαδά μπορεί να το χαρακτηρίσεις και ιστορική σημασία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως ισχύει, γιατί στη διοίκηση μας βρίσκεται και ο κύριος Μαρμούρης, ο οποίος έχει διατελέσει παράγοντας του Άρη στο παρελθόν. Ακριβώς. Ο οποίος είναι έτσι ο στυλοβάτης και ο μπροστάρης αυτής της προσπάθειας που γίνεται στην ΑΠΕΛ. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι και για μας και για αυτό, γιατί έχουμε περάσει από τον Άρη όλοι. Και σαφώς είναι και ιστορικό και θα το θυμόμαστε. Μακάρι να γίνει και ωραίο παιχνίδι. Πώς τον βλέπεις τον Άρη? Νομίζω ότι εντάξει, δεν θυμίζει τίποτα την περσινή ομάδα. Έχει ένα ρόστερ πολύ πιο ποιοτικό. Έχει ξεκινήσει καλά, παρότι δεν είναι και στο 100% ακόμη. Δείχνει ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Ποια είναι δική σου άποψη? Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη. Εντάξει, βλέπω κάθε Κυριακή, βλέπω τα παιχνίδια του Άρη. Εννοείται, δεν σημαίνει ότι το ότι φύγαμε. Εγώ εκεί μεγάλωσα, εκεί ανδρώθηκα. Απλά θυμάμαι τις δύο περασμένες χρονιές πήγαινα κάθε Κυριακή ως έκτος αποστολής στο γήπεδο. Είχαμε λίγο πολύ το άγχος. Ναι. Τώρα τα πράγματα δείχνουν να έχουν πάρει μια ροή, να κυλούν πιο ομαλά, πιο εύκολα θα έλεγα. Και είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος που δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα να ανέβει στη Β' Εθνική. Πέρα από το καλό ρόστερ, που εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι για τα δεδομένα της κατηγορίας είναι το πιο ποιοτικό αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι πολύ πιο ποιοτικό, νομίζω, και από κάποιες ομάδες στη Football League. Εθνική, εδώ που τα λέμε. Παίζει ρόλο, πιστεύεις, Γιάννη, το γεγονός ότι ο Άρης έπαθε και έμαθε κιόλας, είναι δηλαδή και πιο υποψιασμένος φέτος? Αποτελεί και αυτό ένα, ας πούμε, από τα όπλα του Άρη φέτος, ότι συγκριτικά με πέρσι, ότι εκτός από το ποιοτικό ρόστερ γνωρίζει και τις δυσκολίες που έχει η κατηγορία, που πέρσι μπορούμε να πούμε ότι δεν τις γνώριζε τόσο καλά και στραβοπάτησε με αυτόν τον τρόπο που του κόστησε τελικά την άνοδο. Αλλά εντάξει, τώρα άμα συγκρίνουμε και τις δύο χρονιές, και η περσινή χρονιά είχε πολλές νίκες, είχε στην ουσία μια ισοπαλία και δύο ήττες, αν δεν κάνω λάθος. Απλώς ο Άρης βρήκε μπροστά του προβλήματα της κατηγορίας, δηλαδή ορισμένες λεπτομέρειες, τις οποίες φέτος τις γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι και πιστεύω να μπορέσουν να τις περάσουν. Πώς έτσι αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες ομάδες? Πιστεύεις ότι θεωρούν δεδομένο ότι η πρώτη θέση έχει καταληφθεί από τον Άρη, ή εντάξει, είναι ποδόσφαιρο και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά? Θα έλεγα πως ναι, γιατί μπάλα βλέπουμε όλοι, δεν βλέπουμε σινεμά, όλοι έχουν καταλάβει ότι, και εγώ όπως συνομιλήσω έχω με φίλους μου και από άλλες ομάδες, λένε ότι εντάξει, άμα φτάνει η κουβέντα στον Άρη, λένε πω, ας πούμε, τι ομάδα έχουν κάνει φέτος και πώς θα βγουν πρώτοι.
Πώς το βλέπετε το μάτς του Σαββάτου? Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει. Είναι το φαβορί, είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης. Είναι το απόλυτο φαβορί. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Εμείς δεν θα πάμε. Κανένας δεν πάει για να χάσει. Δεν θα πάμε κατεβασμένα τα χέρια. Μας έχει μιλήσει ο προπονητής μας. Έχουμε ένα πλάνο. Mm-hmm. Θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό και ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε. Έτσι, το roster πώς είναι? Βοήθησέ μας και κάνε μας λίγο και ένα scouting του Λαγκάδα. Εντάξει, έχουμε παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρία και από Α Εθνική. Καταρχήν έχουμε τον Παναγιωτούδη, ναι, ο οποίος έχει παίξει και στη Βέρεια και στην Καλαμαριά, έχει παίξει Β' Εθνική, έχει παίξει ο Πελίγκης στον Πανιόνιο. Ναι. Έχουμε παίκτες με εμπειρία από τη Γ' Εθνική, πολύ καλή πορεία, ο Πολίτης, ο Σαράφογλου, ο Κράβαρης. Mm-hmm. Και ο έμπειρους παίκτες που έπαιξαν και τη Γ' Εθνική έχουν ξαναπαίξει. Ο Σαράφογλου, όχι ο Τσερκέζης, ο Σακαλής. No. Και μεγάλη σε ηλικία μας έχουν βοηθήσει. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε. Δηλαδή για νεοφώτιστη ομάδα, όπως είπατε και πριν, έχει ένα ρόστερ που της επιτρέπει να μείνει εύκολη στην κατηγορία και να διεκδικήσει και θέσεις υψηλότερα. Τώρα, αν μας ευνοήσουν και τα αποτελέσματα, θα φανεί. Mm-hmm. Εσύ, Γιάννη, πόσα χρόνια ήσουν στον Άρη? Από μικρή, από μικρό παιδάκι νομίζω, έτσι είναι? Από 9 χρονών, από 6 δημοτικού ήμουν, από τις ακαδημίες από τα μικρά. Mm-hmm. Έπαιξες, πέρασες από όλα τα τμήματα, από όλα τα στάδια? Από όλα τα τμήματα, ναι, και 2 χρόνια στην πρώτη ομάδα. Το ένα στην Άλφα Εθνική είχα την τιμή, mm-hmm, να είναι σαν τέταρτος θεματοφύλακας, ας πούμε, και πέρσι σαν τρίτος. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, τώρα η συνεισφορά μου και γενικά στον ποδόσφαιρο και ειδικά στον Άρη σαν 19 χρόνος δεν είναι ούτε αντίστοιχη, ούτε τόσο μεγάλη σε σχέση και με άλλους παίχτες που έχουν περάσει. Εντάξει, και η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαίτερη, δύσκολα να επιτρέψεις κάποιο μικρό γενικότερα στον Άρη, όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, όσο μάλλον στη θέση του τερματοφύλακα. Το να αποχωρήσεις ήταν δική σου απόφαση αυτό το καλοκαίρι ή συνέβη κάτι άλλο? Όχι, δεν συνέβη κάτι, ήταν δική μου απόφαση, γιατί και στη χρονιά που ερχόταν, εάν υπήρχα στο ρόστερ, θα ήμουν πάλι είτε τρίτος είτε τέταρτος τερματοφύλακας. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις την απόφαση, να πεις ότι εντάξει, είναι τιμή να είσαι παίκτη του Άρη και είναι πολύ καλό, αλλά άμα είσαι στην κερκίδα δεν μπορείς να αποδείξεις. Μόνο μέσα από την προπόνηση πρέπει σίγουρα κάποια στιγμή να πάρεις και αυτή την εμπειρία που λέμε, γιατί όπως βλέπω όλοι οι προπονητές θέλουν την εμπειρία σε αυτή τη θέση. Και εκεί πέρα την απόφαση να ξεκίνησα και εγώ σιγά σιγά, μου έδωσε αυτή την ευκαιρία ο Λαγκάδας, να κάνω κάποιες συμμετοχές και με την αξία μου και με την απόδοσή μου να διεκδικήσω κάτι παραπάνω. Yeah. Γιατί όχι στο μέλλον, άμα η πόρτα του Άρη είναι ανοιχτή και η απόδοση μου είναι η ανάλογη, να μην μπορέσω να ξαναδιεκδικήσω, να επιστρέψω πίσω εκεί που μεγάλωσα. Καταλαβαίνω ότι έχεις έτσι ένα μακροπρόθεσμο στόχο, το έχεις το μυαλό σου αυτό και δεν είναι... Είναι πολύ μακροπρόθεσμος φαίνεται προς το παρόν, αλλά ναι, τα όνειρα πάντα παραμένουν. Ναι. Πες μου και κάτι άλλο έτσι πριν σε αποδεσμεύσω, Γιάννη. Έχετε βγει πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του Άρη, και από τη δεύτερη ομάδα, εν προκειμένου που είναι το κατόφλι της πρώτης ομάδας. Δεν είναι πολύ όμως αυτοί έτσι που έδωσαν έτσι το κάτι παραπάνω? Αν εξαιρέσουμε το Γιάννη το Γιαννιώτα, ενδεχομένως το Σοκράτη το Διούδη, το Μιχάλη το Σουνά, ο οποίος έπαιξε βασικός τα τελευταία 2-3 χρόνια στην ομάδα, αλλά και αυτός με ανάμεικτα έτσι συναισθήματα στον κόσμο. Τι πιστεύεις ότι φταίει το γεγονός ότι ο Άρης ήταν σε κακό φεγγάρι τα τελευταία χρόνια γενικότερα? Θέλω την άποψή σου έτσι, επειδή είσαι και εσύ προϊόν των ακαδημιών του Άρη. Ναι, καταρχήν το κάτι παραπάνω έχει διαφορά στο πώς το ορίζει ο καθένας. Ναι. Περιμένει δηλαδή από ένα πέθυνο ακαδημίο. Τώρα αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα. Σηκώνει πάρα πολλές απόψεις. Να πούμε ότι εντάξει, ποιες συνθήκες συναντήσαμε, άλλες χρονιές συναντήσαμε καλές συνθήκες στις ακαδημίες, άλλες χρονιές όχι. Να σας πω εγώ προσωπικά, η δική μου φουρνιά πήρε ας πούμε ένα πρωτάθλημα κάπα 17, την επόμενη χρονιά από το ρόστερ εκείνο που ήταν 20 άτομα, προωθήθηκαν στη δεύτερη ομάδα τα 12 ας πούμε, 13. Μετά την επόμενη χρονιά κάναμε επίσης μια καλή πορεία στη δεύτερη ομάδα που συναντηθήκαμε ξανά εκείνη φουρνιά με άλλες προσθήκες. Κάναμε επίσης καλή πορεία με δύσκολες συνθήκες. Βγήκαμε τέταρτη στο πρωτάθλημα, είχαμε καλά αποτελέσματα. Στην πρώτη ομάδα, μετά η ομάδα έπεσε γάμα εθνική, δεν προωθήθηκε σχεδόν κανένας. Δηλαδή μείναν 3 άτομα. Εντάξει, σίγουρα δεν διαφωνώ ότι μπορούσε και η δική μας από πλευρά των παικτών να ήταν καλύτερη, να είχαν δείξει κάτι παραπάνω ώστε να διεκδικήσουν περισσότερες ευκαιρίες. Αλλά από την άλλη, εντάξει, τώρα και ο Άρης δεν ήταν ούτε στο πρόγραμμα εξ αρχής να υπάρχουν πολλά παιδιά από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα. Γιατί άμα δείτε και διαχρονικά, ας πούμε, ήταν όπως αναφέρατε 3-4 άτομα, ο Διούδης, ο Γιαννιώτας, ο Σουνάς, αυτοί που... Ο Γιαννίτσης, ναι. Ναι, πήραν ευκαιρίες, στηρίχτηκαν περισσότερο, τους προώθησε περισσότερο ο Άρης, μπόρεσαν να έκαναν ας πούμε και μεταγραφή και έπαιξαν.
Εντάξει, όλα είναι σχετικά. Δεν είναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι στρωμένο με ροδοπέτα, αλλά ο δρόμος πρέπει να... Κανένας δεν θα ανοίξει την πόρτα και θα σου δώσει κάτι το οποίο δεν αξίζει. Mm-hmm. Εσύ έτσι από την παρουσία σου αυτή όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη, υπάρχει κάποιος προπονητής που θα ήθελες να μνημονεύσεις, κάποιος προπονητής τερματοφυλάκων ενδεχομένως για τον οποίο θα ήθελες να πεις κάτι? Οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έμαθε ότι πρόσφατα είναι και υπεύθυνος ακαδημιών. Σωστά. Γιατί είναι ένας από τους παλαιότερους προπονητές στον Άρη. Ήταν και στα μικρά τότε που ήμουν εγώ, ήταν μετέπειτα και σε K20, K17, μέχρι στην πρώτη ομάδα σε πολλά τμήματα τον είχα δει, και επειδή έχω δουλέψει περισσότερο από όλους μαζί του, το οφείλω πάρα πολλά. Mm. Όσον αφορά προπονητές ομάδος, εντάξει, στην πρώτη ομάδα είχα σε 2 χρόνια 6 προπονητές, και δεν είναι η θέση μου να κρίνω στα 19 χρόνια σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη μέχρι στιγμής ιστορία στο ποδόσφαιρο. Θα μιλήσω περισσότερο για τον κύριο Θεό και τον κύριο Πασχαλή που είχα στην ΚΑΠΑ 20 και στην ΚΑΠΑ 17, με τους οποίους ήμουνα και που έπαιζα περισσότερο και αυτούς συναστρεφόμουν καλύτερα. Οι οποίοι πιστεύω ότι άμα ο Άρης, όταν ο Άρης επιστρέψει, γιατί θα επιστρέψει στην Αθηνική, θα ήταν πολύ, πολύ καλό άμα τους έχει πίσω στο δυναμικό, γιατί κάνουν πολύ καλή δουλειά, συνεργάζονται και μεταξύ τους από ό,τι θυμάμαι, και με τα νεαρά παιδιά έχουν πολύ καλή επαφή και έχουν και επιτυχίες στο βιογραφικό τους με τον Άρη. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι όχι καλή επιτυχία στο μάτι του Σαββάτου, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα στην ομάδα του Λαγκάδα, και να έχετε μια εύκολη παραμονή στην κατηγορία. Ευχαριστώ. Και σε σένα προσωπικές επιτυχίες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.